Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 952. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ΙΕ κεφάλαιο, 15ο κεφάλαιο, από τη σελίδα 952 και από το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, σελίδα 952, ΙΕ 15 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπόν εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπόν. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, είστε κλειμένον εν εμή και εγώ εν αυτού, ούτως φέρει καρπόν πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγωση αυτών και ρίπτουση εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή, και οι λόγοι μου μείνωσιν εν εμήν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπόν πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ αγάπησεν ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημώνα είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει τί στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα, δια να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονοματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων μας με τίτλο «Το έργο του Θεού στη ζωή του χριστιανού». Την περασμένη Πέμπτη διαβάσαμε και προσπαθήσαμε να βρούμε μέσα από τη γραφή το έργο του Πατέρα. Και το έργο του Πατέρα είναι σαφές, είναι αυτός ο οποίος ελκύει τον άνθρωπο με την αγάπη του και του αποκαλύπτει αυτό που κανένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να καταλάβει. Ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, περιπάτησε πλήρης χάριτος και αληθείας εν μέσω των ανθρώπων για 3,5 χρόνια, για 3,5 χρόνια, τα 3,5 χρόνια της διακονίας του, μεγάλωσε, γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου στη Βηθλέμ, μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, υιός του νομιζόμενου πατρός Ιωσήφ Μαραγκός, ο πατέρας Μαραγκός και ο υιός, και Μαρίας της Παρθένου, όπως είπαμε, η οποία βεβαίως έκανε οικογένεια, έκανε και άλλα παιδιά, υποτασσόμενος στον νόμο και στους γονείς του για 30 χρόνια, μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και βγήκε στη διακονία του, αρχίζοντας με το βάφτισμα του Ιωάννου και ολοκληρώνοντας με την ανάληψή του επί της γης. Ο πατέρας λοιπόν ελκύει τον άνθρωπο, δείχνει τον Χριστό και κάνει αυτό το μοναδικό έργο που δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από το Θεό, να αποκαλύψει ότι αυτός ο άνθρωπος, έτσι όπως μεγάλωσε, γεννήθηκε, μεγάλωσε και πέθανε, δεν είναι άλλος παρά ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Εντολή έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους που δέχονται το Χριστό και στους οποίους έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, να πιστεύουνε, να μην χάνουν ποτέ την εμπιστοσύνη τους στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πρώτον, και δεύτερον, να μένουν στην εντολή που ο Χριστός έδωσε, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι εν γέννη και όχι μόνο, εν γέννη γιατί και στην Εκκλησία εργάζεται ο Θεός, εν γέννη το έργο του Θεού εκτός Εκκλησίας. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος θα δεχθεί τον Χριστό και θα γίνει τέκνο Θεού, θα σωθεί δηλαδή, τότε τον προσθέτει στην Εκκλησία του ο Χριστός, σωσμένο,
του δίνει εντολή να βαφτιστεί το βάφτισμα της σωτηρίας στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Του δίνει υπόσχεση ότι αν πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού, αν πιστεύει στο Λόγο του Θεού και αν εξητεί το θέλημα του Θεού, θα στείλει ο Θεός διά του Ιησού Χριστού τον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, και θα λάβει δύναμη εξύψους όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω του. Και έτσι αρχίζει τώρα το έργο του Χριστού. Το έργο του Χριστού στη ζωή του χριστιανού, το οποίο με τη χάρη του Χριστού σήμερα θα δούμε, αν προλάβουμε ολόκληρο. Πρώτα-πρώτα, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Είπαμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού, που πολύ ωραία ο Ιωάννης λέγει, εν αρχή και απαρχής ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ούτο Λόγος, ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Δηλαδή, πριν αρχίσει ο Θεός να εκδηλώνει τον εαυτό του με τη δημιουργία των ορατών και των αοράτων, πολύ πριν αρχίσει το εν αρχή, επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, πριν αρχίσει, αν μπορούμε να το πούμε χρονικά, δεν χωράει στο μυαλό μας, πριν αρχίσει να εκδηλώνει τον εαυτό του με τη δημιουργία, ο Λόγος υπήρχε. Γι' αυτό δια του Λόγου έγιναν τα πάντα. Δηλαδή ο Θεός πρέπει να τον δούμε σαν ένα όν, επειδή μας έχει φτιάξει κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, να το δούμε σαν ένα όν πνευματικό, αιώνιο, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, παντοδύναμο, πανάγαθο, πάνσοφο, ο μόνος δημιουργός που εκ του μηδενός δημιουργεί, αλλά είναι ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο ζών Θεός να μην έχει λόγο, και ο Λόγος είναι ο Θεός, και δεν είναι δυνατόν αυτός ο ζών Θεός να μην έχει πνεύμα. Ο Λόγος λοιπόν του Θεού έγινε σάρκα, έγινε άνθρωπος, όπως είπαμε, ανελήφθη, το τέλος της εν τη γη ζωής του, και από εκεί και πέρα αρχίζει το έργο του Θεού, το έργο του Χριστού, που έχει υποσχεθεί στον Απόστολο Πέτρος: είσαι Πέτρος και επιτάφτης της πέτρας, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Αρχίζει και οικοδομεί την εκκλησία. Πριν προχωρήσουμε όμως στο αυτό καθεαυτό έργο του, που είναι η οικοδομή της εκκλησίας, και να δούμε με ποιους τρόπους οικοδομεί την εκκλησία, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την προσωπικότητα αυτού του προσώπου του μοναδικού, το οποίο ο ίδιος ο Λόγος του Θεού ομολογεί ότι είναι πέτρα σκανδάλου, λίθος προσκόμματος, σημείων αντιλεγόμενων. Και μάλιστα ο λίθος στον οποίον προσέκοψαν οι οικοδομούντες. Είναι ένα πρόσωπο που ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Πιστεύω λίγο, αλλά ή το δέχεσαι όπως είναι ή δεν το δέχεσαι. Αυτός λοιπόν είναι ο Υιός του Θεού, και λέει η Γραφή ότι εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ο Θεός εμίλησε στους ανθρώπους διά του Υιού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μιλούσε πολλάκις και πολυτρόπος με τους προφήτες. Μια καινούργια οικονομία, μια καινούργια αποκάλυψη, μια καινούργια εμφάνιση αποκαλύπτεται στους ανθρώπους, που λέγεται Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτός λοιπόν καταρχάς είναι ο Υιός του Θεού. Πρώτο χαρακτηριστικό. Είναι η εκπλήρωση του προφητικού λόγου μέσα από τους ψαλμούς, που εξέφρασε ο Θεός λέγοντας «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε γέννησα». Και αυτό το σήμερον είναι μια συγκεκριμένη μέρα, δεν είναι μια όριστη μέρα του παρελθόντος, γιατί ποτέ δεν υπήρξε ο Θεός χωρίς το Λόγο. Δεν είναι μια όριστη μέρα
είναι μία συγκεκριμένη ημέρα, την οποία μάλιστα στις πράξεις των Αποστόλων μας την περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού, και θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού να το δούμε μαζί πώς το περιγράφει. Είναι στη σελίδα 975, πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον Ιώτα Γάμα και εδάφιο 32 και 33. 13 κεφάλαιο και εδάφιο 32-33, να δούμε πώς αποκαλύπτει και φανερώνει την συγκεκριμένη ημέρα του γεγραμμένου «Υιός μου είσαι, σήμερον εγώ σε γέννησα». Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, όχι ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν γράφτηκε από ανθρώπους, αν και γράφτηκε διά ανθρώπων. Γράφτηκε από το Θεό, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, διαχειρών των Αποστόλων και των Προφητών. Και η Εκκλησία οικοδομήθηκε και οικοδομείται επάνω στα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και τα δόγματα του χριστιανισμού είναι εγκεκριμένα από τους Απόστολους και τις Πρεσβύτερους της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και ο Λόγος είναι αναλύωτος, είναι ζών, είναι ενεργός, κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχεραν. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία δεν μπορείς να αλλάξεις από το Λόγο του Θεού. Αναλύωτος. Και η Γραφή μας βεβαιώνει ότι δεν δύναται να αναιρεθεί. Ό,τι είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Ο εγγράφει, εγγράφει. Ο γέγραφα, γέγραφα. Είπε και ο Κέσσαρας, για να επιβεβαιωθεί η ακριβία, η απόλυτη ακρίβεια του Λόγου του Θεού. Διαβάζω λοιπόν στο 32 εδάφιο. «Και εμείς», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «ευαγγελιζόμεθα προς εσάς», τότε προς την Αντιόχεια της Πισιδίας, «μέσα από το Λόγο του Θεού προς όλους ημάς, ευαγγελιζόμεθα ημάς προς εσάς, την γενωμένη εις τους πατέρας υπόσχεση, ότι αυτήν ο Θεός εξεπλήρωσε εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν». Αυτή ήταν η υπόσχεση απαρχής. «Το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου και ο διάβολος θα κεντήσει την πτέρνα αυτού». Απαρχής υπήρχε προφητευμένο το πρόσωπο του Χριστού, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, η Αποκάλυψη του Υιού του Θεού. Το ξαναδιαβάζω, ότι αυτήν ο Θεός εξεπλήρωσε εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν, όπως είναι γραμμένο και στον Ψαλμό το δεύτερο, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον με την Ανάσταση σε εγέννησα». Ιησούς Χριστός λοιπόν ονομάστηκε Υιός Θεού, απεκαλύφθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού, το οποίο βεβαίως επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος και στην επιστολή του προς Ρωμαίους, λέγοντας περί του Υιού αυτού, ώστις εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ μεν κατά σάρκα, απεδείχθη όμως Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το Πνεύμα της Αγιοσύνης του Θεού, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό, ότι είναι Υιός Θεού. Αποδεδειγμένα, αποκεκαλυμμένα εν δόξη, και σαν Υιός Θεού, μοναδικό πρόσωπο, ίσταται στα δεξιά του Πατρός. Κανένας δεν έχει αυτό το σώμα της Αναστάσεως, που έχει σάρκα και οστά, και το οποίο μέλομεν να πάρουμε και εμείς οι πιστεύοντες εις Αυτόν, δια της δικής μας Αναστάσεως, δια του ιδίου Πνεύματος του Θεού, με την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα γίνουμε δηλαδή όμοιοι με Αυτόν. Με αυτό λοιπόν το πνευματικό σώμα βρίσκεται σήμερα αναισθημένος ο Χριστός στα δεξιά του Πατρός και μεσιτεύει περιμόν, ο μόνος
αληθινά μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, αφενός μεν άνθρωπος Χριστός Ιησούς που πλησιάζει σαν άνθρωπος τους ανθρώπους, αφετέρου δε σαν Υιός Θεού, Θεός αληθινός που πλησιάζει το Θεό και φέρνει σε επαφή τον αμαρτωλό άνθρωπο με τον Άγιο, τον υπέρτατο και τον ύψιστο Θεό. Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν κατά την επιστολή των Εβραίων, κατά τον Απόστολο Παύλο, μέσα από την επιστολή των Εβραίων, Υιός Θεού. Το δεύτερον, Θεός αληθινός και ομολογεί. Στο 7 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 1060, 8 εδάφιο. Περί δε του Υιού, που όπως είπαμε απεδείχθη δια της Αναστάσεως αυτού, ο Λόγος του Θεού λέγει: «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου». Ξεκάθαρα πράγματα. Ο θρόνος σου, ο Θεέ. Και ο Χριστός τι λέγει? «Όπως εμένα ο Θεός μέκαμε να καθίσω στο θρόνο του ο πατέρας μου, έτσι και εγώ θα κάνω εσάς να καθίσετε στο θρόνο μου». Και εν τέλει, ενώ τώρα υπάρχουν ένας θρόνος στον ουρανό του πατέρα και ένας θρόνος βασιλικός στη γη του Υιού, όπου θα βασιλεύσει τη χιλιετή βασιλεία, τώρα είναι ο θρόνος του Δαβίδ, ο οποίος θα υπάρχει, μας λέει η Γραφή, στους αιώνες των αιώνων, όταν όλα λάβουν τέλος. Και πότε θα λάβουν όλα τέλος? Όταν ο Θεός θα υποτάξει τα πάντα. Γι' αυτό λέω συνεχίζει και εργάζεται ο Θεός. Τι εργάζεται ο Θεός τώρα? Να υποτάξει τα πάντα υπό τους πόδας του Ιησού Χριστού. Και όταν υποταχθούν τα πάντα υπό τους πόδας του Ιησού Χριστού, δια της Αναστάσεως της πρώτης των πιστών και δια της ευσεβών επίσης, και δια της Αναστάσεως της δεύτερης, της πρώτης προς σωτηρία, της δεύτερης εις απώλεια των ασεβών, και όταν θα γίνει η αποκατάσταση των πάντων και ο Ιησούς Χριστός ο κριτής, ο μόνος κριτής ζώντων και νεκρών, θα πει: «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου», στους εκ δεξιών αυτού, στους όσους έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, στους δε λοιπούς που έλαβαν μέρος στη δεύτερη Ανάσταση, την Ανάσταση της Κρίσεως, θα πει: «Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου εις το πύρτο εξώτερον, το ετοιμασμένον όχι για τους ανθρώπους αλλά για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Και τότε θα καταποθεί ο θάνατος εν νίκη, θα υπάρξει η τέλεια αποκατάσταση. Γι' αυτό και τον αποκαλεί ο αρχαίος των ημερών, τον Ιησού Χριστό. Τότε και αυτός θα υποτάξει τον εαυτό του στον Πατέρα και θα γίνουν και πάλι τα πάντα εν πάση, και εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει πλέον αιώνια το αρνίον, το εσφαγμένον, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο μόνος που θα έχει σημάδια στο άφθαρτο σώμα του, τα σημάδια από τα καρφιά, για να διακρίνουμε και εμείς τους αιώνες των αιώνων ότι βρισκόμαστε σε αυτό το μέρος της αιώνιας βασιλείας του Θεού και βασιλεύουμε χάριν αυτών των σημαδιών από τα καρφιά του Ιησού Χριστού, που έχισε το αίμα του για μας, πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Αλλά δεν είναι μόνο Θεός, είναι και Δημιουργός. Γι' αυτό λέει στο ίδιο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, σελίδα 1060, 10 εδάφιο: «Και εσύ καταρχάς Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργαν το χειρό σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα πολεστούνε, σε σύ δε διαμένεις». Είναι Δημιουργός και μάλιστα αιώνιος. Δεν υπάρχει οτιδήποτε που έγινε το οποίο δεν έκανε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Δημιούργησες τα πάντα και τα πάντα είναι έργα των χειρών σου. Όλα θα διαλυθούν
εσύ θα μείνεις. Είναι δημιουργός και είναι και αιώνιος Θεός. Είναι λοιπόν Υιός Θεού, είναι Θεός, είναι δημιουργός, είναι αιώνιος και σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν είναι άγγελος. Υπάρχουν στον ουρανό τα στρατεύματα του ουρανού, όπως έχουμε πει, που είναι τα χερουβίμ, όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, τα σεραφίμ, που έχουν φτιαχτεί για τη δόξα του Θεού και για την υπηρεσία του Θεού, με χερούβ επισκιάζον το πρώτο, το διάβολο ο οποίος εξέπεσε και ο Χριστός είπε «Είδον», γιατί και αυτόν ο Χριστός τον δημιούργησε. Δεν υπάρχει οτιδήποτε που να υπάρχει και να μην το έχει δημιουργήσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. «Είδον το σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα». Υπάρχουν λοιπόν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ που είναι πνεύματα, λειτουργικά πνεύματα τα λέγει ο Θεός, τα μεν εις δόξαν και εις δοξολογίαν του Θεού, και τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία με έξι πτέρυγας, δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο, και υπάρχουν εκεί άγγελοι που έχουν τη μορφή του ανθρώπου και αυτοί είναι εις υπηρεσίαν των μελώντων να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Εις υπηρεσία δική μας, απίστευτο ? Μας υπηρετούνε αν και δεν τους βλέπουμε. Ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Ένας άγγελος με το στρατόπεδό του. Με το στρατόπεδό του. Μάλιστα η Γραφή λέγει ότι υπάρχει ένας άγγελος για κάθε άνθρωπο. Ενόμισε η Ρώδη ότι δεν είναι ο Πέτρος αλλά ο άγγελος αυτού. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα. Έτσι τα λέει η Γραφή. Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας να κληρονομήσω συν σωτηρίαν. Ο Ιησούς Χριστός έχει σώμα, το αναστάσιμο, σάρκα και οστά. Μοναδικό πρόσωπο. Μοναδικό. Φτιαγμένο κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Ένα πράγμα δεν θα γίνουμε ποτέ. Θεοί. Αν και είναι γραμμένο, θεοί είστε. Γιατί ο Θεός είναι άναρχος, που εμείς δεν είμαστε, έχουμε αρχή, είναι και ατέλειωτος, που θα είμαστε αιώνιοι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των παιδιών του Θεού που θα αποκαλυφθούν ένδοξα με την αρπαγή της Εκκλησίας. Το επόμενο χαρακτηριστικό του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού που δεν είναι άγγελος, είναι σωτήρας. Ο μόνος σωτήρ, και διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. «Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εσείς ακούσομεν, δια να μην εκπέσομεν ποτέ. Διότι αν ο λόγος ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μης τα ποδοσίαν», προσέξτε το 3, «πώς εμείς θέλομεν εκφύγε αναμελήσομεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν ή της αρχίσασα να λαλείτε δια του Κυρίου, ευεβαιώθη η σημάς υπό των ακουσάντων και ο Θεός την επερμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά τη θέληση αυτού». Σωτήρας και κριτής. Αυτός θα πει «έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου» και αυτός θα πει «υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου». Αυτός σώζει και αυτός κρίνει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία επίσης, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι είναι και άνθρωπος, που δεν το είδαμε μέχρι τώρα. Διαβάζουμε λοιπόν στο 5 εδάφιο του ιδίου δευτέρου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολή. «Διότι δεν υπέταξε ο Θεός εις αγγέλους την οικουμένη τη μέλουσα περί της οποίας εμείς λαλούμεν, αλλά αντιθέτως εμαρτύρησε κάποιος σε κάποιο μέρος της γραφής λέγον, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν?» Και συνεχίζει το 7 εδάφιον. «Έκαμεν αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων
Και το κείμενο εδώ να το προσέξουμε λέει βραχίτη, που σημαίνει διάστημα. Και κάποιο χρονικό διάστημα που αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου και τελειώνει με την ανάσταση του ανθρώπου, έκαμε τον άνθρωπο κατώτερο των αγγέλων. Το συνεχίζω όμως, με δόξα όμως και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, 8 εδάφιο, πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Και ποιος είναι αυτός στον οποίον ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του? Άλλος από τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Γι' αυτό είναι σημείο αντιλεγόμενων. Είναι τρομακτικό πρόσωπο. Υιός Θεού, αναισθημένος, Θεός ο ίδιος, δημιουργός, αιώνιος, όχι άγγελος, σωτήρ και κριτής των ανθρώπων και ο ίδιος άνθρωπος. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και ακόμη σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, λέγει στο 11 εδάφιο και ένα άλλο χαρακτηριστικό, επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός είναι πάντες, διήν αιτίαν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς. Άνθρωπος και αδελφός μας. Όχι άνθρωπος μακρινός, οικείοι του Θεού. Οι του Θεού, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, και ο ίδιος δεν επεσχύνεται να μας αποκαλέσει και να μας αποκαλεί αδελφούς του. Απίστευτο. Ποιος? Ο Υιός του Θεού, ο Θεός, ο Δημιουργός, Σωτήρας, ο Κριτής. Μας λέει είστε αδελφοί μου. Και δεν φτάνει να μας λέει μόνο αδελφοί του, αδελφούς του, αλλά προχωράει και μας λέει δεν σας λέγω πλέον αδελφούς μου ή δούλους μου, αλλά σας λέγω φίλους μου. Γιατί? Γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος. Ότι θέλει κάνει ο Κύριος και δεν δίνει λογαριασμό. Αυτό να το προσέξουμε αδελφοί. Ο Κύριος, ο προϊστάμενος, ο πατέρας ακόμη στην οικογένεια δεν δίνει λογαριασμό στα παιδιά, στους υπαλλήλους, στους υφισταμένους, στους δούλους της εποχής εκείνης. Τι κάνει? Κάνει ό,τι θέλει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός δεν κάνει ό,τι θέλει. Πρώτον, κάνει ό,τι θέλει ο πατέρας του, και δεύτερον, μας τα λέει όλα όσα κάνει. Δεν έχει μυστικό από μας. Γι' αυτό λέει η Γραφή, εάν έχετε κοινωνία με το Θεό, μα πώς μπορώ εγώ καημένος, ο αμαρτωλός, να έχω κοινωνία με το Θεό? Μα έχω. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Όταν έρχεται ο Χριστός και δεν μου έχει μυστικό και μου λέει εγώ από σέναν και μπορώ να έχω μυστικά, δεν έχω. Εσύ από μένα και να θέλεις να έχεις μυστικά δεν μπορείς. Γιατί εγώ είμαι καρδιογνώστης και ξέρω τα πάντα. Δεν το εκμεταλλεύουμε αυτό. Και δεν σε λέω δούλο να σε κρατήσω μακριά. Σε λέω αδελφό μου και φίλο μου. Και εδώ αδελφοί να προσέξουμε κάτι. Δεν μπορεί να γίνει ο γάμος του αρνίου εάν ο άνθρωπος δεν γίνει αδελφός, Υιός Θεού δηλαδή, αδελφός Ιησού Χριστού και φίλος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και την νύμφη του τι τη λέει στο ασμασμάτων? Αδελφοί μου, φίλοι μου. Και μην νομίζει αδελφοί κανένας άνθρωπος από μας νέος ότι μπορεί να παντρευτεί μια κοπέλα, ή μια κοπέλα μπορεί να παντρευτεί ένα νέο και να έχουν ευλογημένη οικογένεια αν προηγούμενα δεν είναι αδελφοί πρώτον, φίλοι δεύτερον και τρίτον μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι όπως στον κόσμο να κάνουμε ένα συμπεθεριό, να κάνουμε ένα προξενιό. Ανοίγεις την καρδιά σου. Σου ανοίγει την καρδιά σου. Σκεφτείτε να παντρευτούν δύο άνθρωποι και να έχουν μυστικά.
Σκεφτείτε να ζουν δύο άνθρωποι παντρεμένοι και να έχουν μυστικά. Η ζωή μου και η ζωή σου. Τα ξεχνάμε. Τα ξεχνάμε. Αλλά δεν τα κρύβουμε. Και καλά το παλιό, το παρελθόν. Το παρόν ιδιαίτερα και το μέλλον. Τίποτα μυστικό. Όπως ο Χριστός λέει, δεν έχω κανένα μυστικό. Αν και θα μπορούσα να έχω. Και στην Εκκλησία λέει, δεν έχεις κανένα μυστικό και να θέλεις να έχεις. Έτσι είναι και ο γάμος του νέου με τη νέα, όπως είναι και ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία. Αδελφός λοιπόν και μάλιστα φίλος. Αλλά επιπλέον, διαβάζω στο 16 εδάφιο, στο δεύτερο πάλι κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν όπως είπαμε, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε φύσιν. Δεν είναι άγγελος, αλλά άνθρωπος. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς του για να γίνει ελεήμων και πιστός. Το ξαναδιαβάζω. Έπρεπε να γίνει όμοιος κατά πάντα με τους ανθρώπους για να μπορέσει να γίνει και ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, για να μπορεί να κάνει εξιλέωση υπέρ των αμαρτιών του λαού. Δεν έγινε κατά να τα πιάσουμε από την αρχή. Δεν αναισθήθη κατά χάριν ο Χριστός. Αναισθήθη επειδή έμεινε αναμάρτητος. Εν δικαιοσύνη. Και δεν είναι αρχιερέας κατά χάριν. Ο Χριστός κατά χάριν δεν πήρε τίποτα από τον Πατέρα. Αλλά κατά χάριν Χριστού μας δίνει τα πάντα εμάς. Παίρνει από τον Πατέρα και μας δίνει. Κατά χάριν. Εμείς δεν αξίζουμε. Αυτός όμως είναι, τι λέει η Γραφή, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον. Άξιος. Ό,τι πήρε, το πήρε επειδή ήταν άξιος. Έγινε αρχιερεύς, ελεήμων και πιστός. Τι θα πει αρχιερεύς, μεσίτης προσευχόμενος. Και μάλιστα κάτι άλλο, κάμνον εξιλέωσιν υπέρ των αμαρτιών ημών, επειδή έγινε κατά πάντα όμοιος με τον άνθρωπο. Και αλλού μάλιστα λέει, εξ όσων έπαθε ο Χριστός έμαθε. Και συνεχίζει, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειρασωμένους. Εάν δεν πειραζόταν αυτός από τον διάβολο σαν άνθρωπος, και αν δεν νίκαγε το διάβολο σαν άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να μας δώσει την εξουσία να νικάμε και εμείς το διάβολο σαν άνθρωποι. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό του Κυρίου μας είναι στο τρίτο κεφάλαιο, λέγει η Γραφή στο πρώτο εδάφιο, «Όθεν αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα ημών τον Ιησού Χριστόν, ως της ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν». Δεν είναι μόνο αρχιερέας, είναι και Απόστολος. Δηλαδή δεν ήρθε με τη δική του πρωτοβουλία, απεστάλλει, απεσταλμένος. Απεσταλμένος για να γίνει αρχιερέας. Μοναδικό πρόσωπο, αδερφοί. Πολλά μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε, αλλά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος έχει και ένα άλλο, και το είπαμε την Κυριακή και δεν θα αναφερθούμε σήμερα, έχει και το πνεύμα του Κυρίου που ανεπαυθεί σε αυτόν, για να δοθεί το πνεύμα του Χριστού και σε εμάς, που είναι πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πρώτο ζευγάρι, δεύτερον βουλής και δυνάμεως, τρίτο ζευγάρι γνώσεως και ευσεβίας, και τέλος φόβου Κυρίου. Και αυτό δεν μπορεί να έρθει στη ζωή του ανθρώπου παρά μόνο από τον Πατέρα
διά του Ιησού Χριστού στις καρδιές μας, που δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι το πνεύμα με κεφαλαίο, δεν έχουμε πολλά πνεύματα, ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, ο νους του Χριστού. Αυτό το φρόνημα το μοναδικό που το περιγράψαμε και σήμερα δεν θα το περιγράψουμε. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Αυτόν λατρεύουμε. Αυτός μας έσωσε. Αυτόν έστειλε ο Θεός στη ζωή μας. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πάμε να δούμε έτσι πως διαβάσαμε, πως εργάζεται τώρα στη σελίδα πάλι 952, που είναι το γιώτα έψιλον κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το 15ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Λέγει λοιπόν ο Χριστός, τι είμαι εγώ? Ελάτε να σας το πω απλά. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Τώρα πολλοί ερμηνεύουν τη λέξη άμπελος σαν αμπελώνας. Πολλοί ερμηνεύουν τη λέξη άμπελος σαν φυτό. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ότι είναι αμπελώνας. Αν θέλετε την αντικειμενική γνώμη, είτε το ένα είτε το άλλο, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι για αυτό το οποίο συνεχίζει ο Θεός να μας μιλάει. Ό,τι θέλετε σκεφτείτε, εγώ σκέφτομαι αμπελώνα. Αν κάποιος θέλει να σκεφτεί το φυτό, ας το κάνει. Το ίδιο είναι. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Και εργάζομαι, αλλά και ο πατέρας μου εργάζεται. Εγώ εργάζομαι, λέει ο Χριστός, και ο πατέρας μου εργάζεται. Και ο πατήρ μου σε αυτή την άμπελο, σε αυτό τον αμπελώνα, είναι ο Γεωργός. Γι' αυτό λέω ότι αυτό μάλλον εννοεί. Γιατί ο Γεωργός ασχολείται με αμπελώνες. Βεβαίως ασχολείται και με κατηδίων κλίματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά τώρα ένας Γεωργός να έχει ένα κλίμα, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Τι σοή Γεωργός είναι? Σαν και εμένα θα είναι, που έχω ένα κλίμα. Γεωργός είμαι? Μόνο τέτοιο δεν είμαι. Ένας Γεωργός έχει αμπελώνες. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον, εγώ το λέω με βεβαιότητα, αλλά επειδή υπάρχει και αντίθετη γνώμη, δεν θέλω να έρθω σε αντίθεση. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι το ίδιο. Στη συνέχεια. Ο πατήρ μου λοιπόν είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα που μένει σε μένα, φέρνει, παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό. Και παν φέρον καρπό, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Ξεκάθαρα. Ο Γεωργός έχει μια δουλειά. Να διατηρεί τα κλίματα μέσα στον αμπελώνα, έτσι θα συνεχίσω, και να κόβει τα κλίματα και να τα πετάει έξω από τον αμπελώνα. Πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτός το κάνει αυτό. Ο Χριστός τι λέει? Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος διατηρεί και βγάζει. Ο Γεωργός καθαρίζει τον αμπελώνα. Και συνεχίζει. Παν το φέρον καρπών, το οποίο αφήνει μέσα, γιατί το μη φέρον καρπών το εκόπτει και το ρίχνει στη φωτιά, παν το φέρον καρπών το καθαρίζει, το φροντίζει, το περιποιείται. Ξέρετε τι θα πει το καθαρίζει? Το καθαρίζει πρώτα-πρώτα από τα παρακλάδια, από αυτά που βγαίνουν από τη ρίζα και είναι άγρια. Ύστερα από τα αχόρταγα, τα λένε οι Γεωργοί, από αυτά τα κλαριά τα μακριά που βγάζουν και τα οποία είναι άκαρπα. Το κλαδεύει. Το καθαρίζει. Το καθαρίζει το χωράφι από τα βρωμόχορτα. Το οργώνει. Περνάς από ένα μπέλι και το βλέπεις ότι είναι πεντακάθαρο. Αυτό το περιποιημένο από τον Γεωργό. Περνάς από άλλα μπέλια και το βλέπεις και είναι αυτά τα οποία αφρόντιστα, τα αφρόντιστα, έχουν βγει, έχουν πετάξει κλαριά, έχουν βγάλει χορτάρια δίπλα, αγριόχορτα. Και τι δεν γίνεται εκεί πέρα, δεν μπορείς να είναι ζούγκλα. Για να βγάλει κρασί, για να βγάλει καλά σταφύλια, ένα μπέλι πρέπει κάποιος να το καθαρίζει. Και την άμπελο την αληθινή,
που είναι το σώμα του Χριστού, που είναι η εκκλησία του Χριστού, κάποιος το καθαρίζει. Κάποιος μας καθαρίζει για να βγάλουμε πιο πολύ καρπό. Δεν είμαστε μέσα στην εκκλησία αδέσποτοι. Μέσα στην εκκλησία εργάζεται ο Πατέρας για μας, καθαρίζοντάς μας. Εργάζεται ο Χριστός, που θα δούμε τι κάνει, και εργάζεται και το Πνεύμα το Άγιο. Όλο το πλήρωμα της θεότητος εργάζεται. Και αυτό είναι και, και η σειρά των μαθημάτων μας με τη χάρη του Χριστού. Το έργο του Θεού στη ζωή του χριστιανού μέσα στην εκκλησία. Την εν Χριστώ Ιησού. Ο Πατέρας λοιπόν ο Γεωργός καθαρίζει. Γιατί? Γιατί θέλει να βγάλουμε όλο και πιο πολύ καρπό. Τι τον ενδιαφέρει τον Πατέρα? Καρποφορία. Τον ενδιαφέρει η άμπελος η αληθινή να καρποφορήσει. Τον ενδιαφέρει ο χριστιανός να καρποφορεί. Να έχει καρπό πολύ. Τον ενδιαφέρει η χριστιανική οικογένεια να έχει καλό καρπό. Αλλά και τον Χριστό θα δούμε παρακάτω τον ενδιαφέρει να έχουμε καρπό πολύ, γιατί εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου. Άρα ο στόχος του Κυρίου μας καθώς μας βάζει μέσα στην εκκλησία είναι να φέρουμε καρπό. Και ο καρπός τι είναι? Πρώτον, καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Να έχουμε δηλαδή αγάπη. Να έχουμε χαρά. Μπορεί να έρθεις στην εκκλησία και να βασανίζεις από θλίψη και από κατάθλιψη. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν κάνει καλά ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Να τσακώνεσαι μέσα στην εκκλησία. Δεν γίνεται. Δεν είναι εκκλησία. Εδώ έχει αρχίσει και έχει μπει τώρα άλλο πνεύμα μέσα. Δεν είναι καθαρισμένη. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να τον έχει ο χριστιανός, και είναι έργο του Πατέρα, του Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου, του μόνου αληθινού Θεού. Όμως συνεχίζει. Τώρα λέει ο Χριστός, σύστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Πώς καθαρίζει ο Χριστός? Με το Λόγο Του. Γιατί ο Λόγος τι είναι? Πνεύμα και ζωή. Ο Πατέρας πώς καθαρίζει? Με τα έργα Του, τα ενεργήματα. Ο Χριστός πώς καθαρίζει? Με το Λόγο Του. Και το Πνεύμα το Άγιο πώς καθαρίζει? Με τα χαρίσματά Του. Με ένα στόχο, με ένα σκοπό, πολύ καρπό. Και ο καρπός μας να μένει. Όμως θέλω να μείνουμε, να προχωρήσουμε λίγο στο 4. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφεαυτού, αν δεν μείνει το αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς αν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελο, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Κύριο και πρώτο, που ζητάει από μας. Μέχρι τώρα όλα τα κάνει ο Θεός. Αλλά δεν μας θέλει παθητικά όντα. Είμαστε ενεργητικά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Έχουμε πρωτοβουλίες. Έχουμε ενέργειες. Έχουμε έργο. Και το πρώτο το οποίο θέλει ο Θεός είναι μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Γιατί όποιος δεν μένει σε μένα κόβεται και εξορύπτεται. Όποιος μένει σε μένα κάνει καρπό πολύ και ο Πατέρας μου τον καλλιεργεί και τον φροντίζει ακόμη πιο πολύ. Τι σημαίνει και τι χρειάζεται, τι κάνω εγώ για να μένω στο Χριστό? Λέει, και θέλω να το διαβάσουμε μαζί, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, αλλά μια φορά ακόμη, στη σελίδα
αδελφοί, να πάμε 941, είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο 6 και το εδάφιο, 56. Σελίδες λοιπόν 941, κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6 και εδάφιο 56. Είναι ένα εδάφιο που μας ξεκαθαρίζει την απάντηση του τι κάνω για να μένω στο Χριστό, ο Χριστός να μένει σε μένα, ώστε να με φροντίζει ο Πατέρας και να με καθαρίζει, για να φέρνω όλο και περισσότερο καρπό, να εκπληρώνω δηλαδή τη δική μου αποστολή και να εκπληρώνεται το έργο του Θεού στη ζωή μου, το έργο του Χριστού στη ζωή μου και το έργο του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μου. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, αυτός είναι μη μένει και εγώ είναι αυτό. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Τρως τη σάρκα του Χριστού και πίνεις το αίμα του Χριστού, μένεις. Αλλά τι σημαίνει τρώγω? Εδώ είναι τώρα. Ποιος είναι αυτός που τρώγει προς ευλογία και όχι προς κατάκριση? Ποια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να τρώγω των Κυριακών δείπνων, που είναι ο δείπνος του Κυρίου, που γίνεται κάθε Κυριακή, και τρώγω σώμα, όχι σύμβολο Χριστού, και πίνω αίμα, όχι σύμβολο Χριστού? Και όταν λέει η Γραφή ο σάκης τρώγεται, δεν εννοεί όποτε θέλετε, εννοεί όσες φορές τρώγεται και πίνετε, πιο σωστά κάθε φορά που τρώτε και πίνετε, κάθε φορά. Και είναι προσδιορισμένες από το Λόγο του Θεού, αυτό που λέμε εμείς κάθε φορά. Προσδιορισμένες από το Λόγο του Θεού και από την Εκκλησία του Χριστού. Εμείς έχουμε κάθε Δευτέρα μάθημα από την πρώτα ο Θεός, την Παλαιά Διαθήκη. Το έχουν, είναι προσδιορισμένο, το ξέρουμε όλοι μας. Έχουμε κάθε Τρίτη συμμελέτη του Λόγου του Θεού. Έχουμε κάθε Τετάρτη πρωί προσευχή και Λόγο Θεού για όσους μπορούν. Έχουμε κάθε Τετάρτη βράδυ προσευχή, ιδιαίτερα για τους νέους. Έχουμε κάθε Πέμπτη μάθημα την Καινή Διαθήκη. Έχουμε κάθε Παρασκευή κήρυγμα από νέους αδελφούς. Έχουμε κάθε Σάββατο νεολαία της Εκκλησίας. Συμπροσευχή στο σπίτι του Νικόλα και Εκκλησίες όλη την Αττική. Και κάθε Κυριακή έχουμε τη διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του Άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές. Αυτά είναι προσδιορισμένα. Και αν εμείς είμαστε άνθρωποι και έχουμε προσδιορισμένα πράγματα και λέμε όλα τα προσδιορίζουμε, εμείς οι άνθρωποι, με τη σοφία που μας δίνει ο Θεός. Τι ώρα δουλεύεις? 8 ώρο, λέει. Από τις 9 και 8, 17 λέω εγώ, μέχρι τις 5. Έχουμε και ένα διάλειμμα. Πόση ώρα? 1 ώρα, μέχρι τις 6. Και ξέρει ο εργαζόμενος. Κάθε ξεκάθαρα. Δεν κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα δουλεύω νύχτα. Δεν θα βρεις κανένα. Οι μαθητές, ξεκάθαρο πρόγραμμα. 5 μέρες τη βδομάδα, από το πρωί στις 8 μέχρι το μεσημέρι στις 2. Το πανεπιστήμιο, ξεκάθαρο πρόγραμμα. Και αν εμείς οι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, στο έργο μας έχουμε ξεκάθαρο πρόγραμμα, λέτε ο πατέρας μας ο Ουράνιος να μην έχει ξεκάθαρο πρόγραμμα? Και ποιο είναι το ξεκάθαρο πρόγραμμα? Ήσαν, λέει η Γραφή, προσκαρτερούντες πρώτον καθημέραν. Καθημέραν εις τη διδαχή των Αποστόλων. Κόπτονται στον άρτον κατοίκους, όχι στο ιερό, κατοίκους κάθε Κυριακή. Έχοντες κοινωνία μεταλλήλων, δεν μπορούσαν να τρώνε κάθε μέρα μαζί, είχαν δουλειές, κάθε Κυριακή. Και δοξολογούνται στον Θεό όποτε βρισκόντουσαν εν την προσευχή. Τέλειο πρόγραμμα. Και οι διάκονοι τι έκαναν? Εν τη καθημερινή διακονία
υπηρετούσαν την Εκκλησία. Δεν υπηρετούσαν μόνο όποτε θέλαν αυτοί. Στην Εκκλησία δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Δεν ερχόμαστε όποτε θέλουμε εμείς. Ούτε παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστό όποτε θέλουμε εμείς. Πρώτον λοιπόν, όχι όποτε θέλουμε εμείς. Δεύτερον, όχι όπως θέλουμε εμείς. Αλλά όποτε θέλει ο Χριστός και όπως θέλει ο Χριστός. Μπορώ να πάρω κοινωνία να κάνουμε, επειδή την Κυριακή δεν θα είμαι εγώ. Το κάνουμε, αδερφοί, αυτή τη βδομάδα την Πέμπτη. Θα με πάρετε με τις πατάτες. Όποτε θέλει ο Θεός. Στο πρόγραμμα που ορίζει ο Θεός. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ενέμενον. Και το κείμενο. Ήσαν προσκαρτερούντες. Όχι όμως μόνο όποτε. Δεύτερον, όπως. Τι σημαίνει όπως? Εδώ είναι τα πράγματα σοβαρά. Πρέπει να έρθει ο Λόγος του Θεού, η διδαχή των Αποστόλων, να σε καθαρίσει. Πρέπει να έρθει η κοινωνία μεταλλήλων, το Πνεύμα το Άγιο να σε οικοδομήσει. Πρέπει να έρθουν οι προσευχές να σε παρηγορήσει, να σε ενισχύσει, να σε προτρέψει. Πρέπει να έρθεις εσύ να μετανοήσεις, να επιστρέψεις στο Θεό. Εάν συμβούν όλα αυτά, τότε δεν τρως, τρώγεις. Συνεχόμενα. Δεν ήπιες, πίνεις. Τρως το σώμα του Χριστού, γιατί λέγει «Το σώμα μου αληθώς είναι σάρκα». Συγγνώμη, η σάρκα μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Το αίμα μου, όχι το σύμβολο. Ούτε γίνεται μετουσίωσης και αποκτά το κρασί που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτά είναι παραμύθια. Δια της πίστεως τα πάντα είναι αληθινά μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Δια της πίστεως πού, σε αυτά που λέω εγώ? Όχι. Στις παραδόσεις τις δικές μου. Γιατί έχει παραδόσεις η Ορθόδοξη και κάνει με το δισκοπότερο. Έχει παραδόσεις η Καθολική και κάνει με όστια. Έχει και παραδόσεις οι Προτεστάντες και κάνουν κάθε μήνα. Ή ό,τι άλλο κάνουν. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Δεν θα αφήσουμε τώρα τη διδασκαλία και τα εντάλματα του Λόγου του Θεού για διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων. Γιατί χάνουμε την αλήθεια. Χάνουμε την ουσία του πράγματος. Χάνουμε το να μένει ο Χριστός μέσα μας και εμείς μες στο Χριστό. Χάνονται αυτά. Ο Θεός να μας φυλάει. Εμείς θέλουμε, γιατί είναι το πρωταρχικό, να μένει ο Χριστός μέσα μας και εμείς να μένουμε μέσα στο Χριστό. Τότε, όπως διαβάσαμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτός φέρνει καρπό πολύ, που είναι η αποστολή μας, γιατί χωρίς εμένα δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Εδώ σταματάμε, και την πρώτα ο Θεός την άλλη Πέμπτη θα μιλήσουμε το 7 εδάφιο που λέει «Εάν μείνετε νεμίκη λόγοι μου μείνωσε εν ημίν, θέλετε ζητεί ούτε αν θέλετε, και θέλει γίνει σε εσάς, εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, ώστε να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Πρέπει να είμαστε μαθητές μέσα στην Εκκλησία. Και αν είμαστε μαθητές μέσα στην Εκκλησία, έχουμε δάσκαλο. Γιατί μαθητής χωρίς δάσκαλο δεν είναι μαθητής. Και αν έχουμε δάσκαλο, μας διδάσκει. Και όταν διδασκόμεθα, μας καταρτίζει. Και όταν καταρτιζόμεθα, τελειοποιούμεθα. Την άλλη Πέμπτη λοιπόν, με τη χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε για τον καταρτισμό των Αγίων από τον Ιησού Χριστόν μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί. Αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε, να τα κατανοούμε. Αλλά το σημαντικότερο από όλα, αδερφοί,
Δεν είναι ούτε να τα ακούμε ευχάριστα, μη τυχόν και γίνει σε εμάς ο λόγος του Θεού ως ερωτικό νάσμα ανδρός ηδηφόνου και πετάξει και φύγει. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι για μας να είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Η πρόθεσή μας να είναι, και το ζητάμε από το Θεό, να μην μείνουμε, γίνουμε ποτέ επιλύσμονες ακροατές, αλλά πάντοτε να είμαστε εκτελεστές έργου. Εκτελεστές του Λόγου του Θεού, εγκύπτοντες με μεγάλη προσοχή στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, σας παρακαλώ, ο Απόστολος Παύλος λέει και προσεύχεστε για να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού καθώς πρέπει να μιλήσουμε. Ο Λόγος του Θεού, σας βεβαιώνω, είναι αποτέλεσμα προσευχής των ακουόντων και των κηρυττώντων. Εάν δεν υπάρχει προσευχή από αυτόν που πρόκειται να τον κηρύξει, θα λέει δικά του και θα δημιουργήσει καινούργια δόγματα, τα οποία δεν θα είναι εγκεκριμένα από τους Αποστόλους και τους πρεσβυτέρους της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και αν δεν προσεύχονται οι ακούοντες, δεν θα είναι Λόγος Θεού που θα κατοικήσει εντός τους εν δυνάμει για να τους καθαρίζει. Σύστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε, για το Λόγο μου. Ο Λόγος λοιπόν έχει αποτέλεσμα στη ζωή μας όταν είναι αποτέλεσμα προσευχής. Κανένας άνθρωπος που κηρύττει δεν ανεβαίνει απάνω εάν δεν έχει μετανοήσει, αν δεν έχει ζητήσει συγχώρεση από το Θεό, αν δεν έχει συγχωρήσει προηγούμενα, ώστε ο Θεός να είναι μαζί του. Και σας παρακαλώ, κανένας να μην έρχεται στην εκκλησία, κανένας να μην έρθει στην εκκλησία αν δεν μετανοεί. Για να ακούσει το Λόγο του Θεού εννοώ, έτσι, όχι να μην ερχόμαστε. Να μην ερχόμαστε να ακούμε το Λόγο του Θεού αν δεν μετανοούμε από τις αμαρτίες μας. Να ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίζει. Αν δεν συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εμάς και αν δεν εξητούμε το πρόσωπο του Χριστού και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Αμήν, αδερφοί μου αγαπητοί. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ένα, να πάμε στον ουρανό. Δεν θέλουμε να ακούμε καλά κηρύγματα και να είναι άχρηστα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε στη ζωή μας το Χριστό να ενεργεί. Δεν θέλουμε να προφητεύουμε εν το όνοματί του, να κηρύττουμε και να εκβάλλουμε δαιμόνια και να κάνουμε θαύματα πολλά και να μας πει μετά ο Χριστός, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Χαθήκαμε. Χαθήκαμε. Θέλουμε να ακούσουμε όλοι μας, εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Αμήν, αδερφοί μου. Αμήν. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και συνεχίζει, στα ολίγα εστάθης πιστός. Στα ολίγα εστάθης πιστός. Ό,τι και να είναι εδώ και να μας φαίνεται πολύ, στα μάτια του Θεού είναι πολύ λίγο. Αλλά σε αυτά τα λίγα να μένουμε πιστοί. Και τότε ο Θεός θα μας καταστήσει στα πολλά και θα μας πει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Αμήν.